Κοίταξε, το παιχνίδι του Πάγου με τον Πανετολικό ήταν μια ίδια κατάσταση όπως τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Πάγου. Δηλαδή τι χαρακτηριστικό ίδιο είχε. Το γεγονός ότι ο Πάγου είχε καλά πρώτα ημίχρονα, αλλά τελείωσε το μάτς πάντα όπως ένας γέρος ανεβαίνει την ανηφόρα και τον πιάνει άστι. Αυτό το συνεχόμενο κομμάτι πρέπει να προβληματίσει τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος τον έχει τεντώσει με αυτό το 4-4-2 μόνιμα και χωρίς να έχει τα ανάλογα χαφ. Η πληγή του ΠΑΟΚ είναι τα χαφ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ανέβει επίπεδο γιατί έχει όλα τα χαφ του αργούς. Και όταν βγαίνει ο Μπίσεσβαρ, ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει να κρατήσει την μπάλα εκτός από αργή. Δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Οπότε δημιουργείται κατάσταση. Στο σημερινό παιχνίδι, μάλλον στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, έγινε το ίδιο πράγμα. Εκείνο που με προβλημάτισε, μάλλον εκείνο που με χαροποίησε για το, από τον ΠΑΟΚ, ότι μπήκε πάρα πολύ δυνατά και έκανε φάσεις περισσότερο με πλευροκοπήσεις όμως, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο και το κόρ πάλι με πλευροκόπηση το έκανε, πήγε μόνιμα σε πλευροκοπήσεις και δεν πήγε καθόλου από τον άξονα. Έκανε την παντομήμα πάλι με τον Γιαννούλη να παίρνει όλη την πλευρά και να πηγαίνει ο Μπίσες Βαρδεκάρη και να βγαίνει ο Πέλκας λίγο πιο δεξιά από τον Φορ, ο οποίος ήταν ο Σιντέλφι. Ήταν καλό το πρώτο 25 λεπτό του ΠΑΟΚ, αλλά εδώ θα πούμε και το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει πολύ καλά ξεκινήματα. Με τον Πανετολικό το έβαλε τον γκολ γιατί ήταν κοντός στο πέρο δεξής. Με τον Πανιόνιο θα το ξαναβάλει τον γκολ γιατί ο Πανιόνιος είναι η πρώτη η ομάδα υποψήφια για υποβιβασμό. Τα παιχνίδια τα μεγάλα και στην Ευρώπη, δεν πιστεύω θα περάσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Θα συνεχιστεί το ίδιο βιολί, θα συνεχιστεί η καταπόντιση του Μπίσεσβαρ, θα βάζει τρίτο χαφ σήμερα, θα κάνει ένα ωραίο προπονητή του ΠΑΟΚ. Είδε τον κίνδυνο, 1-0, πετάει τρίτο χαφ, το Μίσιτς, που πήρε και τον κόμπι, το βάλει καταλάβες βέβαια, για να κλείσει το χώρο του κέντρου και ο ΠΑΟΚ δέχτηκε από τον άξονα καταστάσεις. Και έφαγε και τον γκολ από τον άξονα. Αυτά πρέπει να διορθωθούν εν ώψη της συνέχειας, η οποία είναι ο ΠΑΟΚ μοιάζει με ένα οχταβάλι με το παλιό αμάξι του κούδων μας, που ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά πρώτη Δευτέρα και μόλις έβαζε στην τρίτη ταχύτητα, στο φανάρι σε περνούσαν οι Άλφα Ρωμαίο της εποχής. Τα δεύτερα ημίχρονα μετά το 60 δεν είναι τυχαίο ότι και με τον Άγιαξ στα δύο αμάξι και με, με την εξαίρετη την ομάδα και στο μάτι με τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ μένει από βενζίνη. Και αυτό έχει να κάνει και με πνευματική και με σωματική κόπωση και με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πνευμόνια στα χαφ. Όλοι οι χαφ τους, δηλαδή δεν έχει ένα παίχτη που να πεις, παιδί μου αυτός βγάζει τρία ημίχρονα, ένα ζαγοράκι, έναν ξέρω εγώ καραγκούνι, ένα μπασινά, ένα ξέρω εγώ να σου πω, έναν σιώπη. Δεν σου λέω για μεγάλους χαφ, σου λέω για χαφ οι οποίοι να κόβουν και να μοιράζουν. Προβληματίστηκα από το δεύτερο μέρος και μάλιστα τολμώ να πω ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αναθεωρήσει τακτικά τις επόμενες αγωνιστικές σε Ελλάδα και Ευρώπη και να μην πηγαίνει στο στήλο ότι εγώ έτσι παίζω και ότι ας προσαρμοστούν οι άλλοι πάνω σε μένα. Θα βρεθούν προπονητές που θα τους κλείσουν, θα φύγουν μετά το 60 με τέτοιες θέσεις και θα πάρουν ζημίες. Είμαι πολύ αγωμένος. Τι έπατε, δε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφουμε κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια.
Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό